Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τζανακούλη, τον διορισμένο περιφερειάρχη της Αποκεντρωμένης, εάν αυτό το έργο ήταν στη Λάρισα, θα το χάλαγε ή θα το άφηνε. Εμείς εκείνο που ζητάμε είναι νόμιμες διαδικασίες, νόμιμα πράγματα, και ο κύριος Τζανακούλης αυτή τη στιγμή ίσως βρεθεί και απέναντι στο νόμο, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν γίνει ζημιές, κινδυνεύουν και είναι βασικός υπεύθυνος στην προκειμένη περίπτωση για όλη αυτή την κατάσταση. Πυρκεμανία κατά του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κώστα Τζανακούλη είναι τα δεκάδες μέλη του Αλλιευτικού Συλλόγου Αγριάς για τα αποτελέσματα της απόφασης της Αποκεντρωμένης τον περασμένο Μάιο να ξυλωθεί ο υπήνεμος μόλος στην είσοδο του Αλλιευτικού Καταφυγίου στην Αγριά. Οι θυελλώδεις είναι ότι οι δυτικοί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή το περασμένο Σάββατο προκάλεσαν τεράστια προβλήματα στα σκάφη, τα οποία ήταν δεμένα στο Αλλιευτικό Καταφύγιο. Αυτό που έγινε το Σάββατο ήταν μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, αυτό δηλαδή που είχαμε πει και τότε, όταν έγινε η καταστροφή. Είναι ένας καιρός ο οποίος κάνει πάρα πολλές ζημιές στο λιμανάκι της Αγριάς. Δεν υπήρχε το αντιμάμαλο το οποίο θα προστάτευε τουλάχιστον στο 70 με 80% αυτή την κατάσταση, με αποτέλεσμα μπαίνει ζωντανός ο καιρός μέσα, ο κυματισμός, και δημιούργησε αυτά τα οποία είδαμε μέσα στο λιμανάκι, για μέσα στο λιμανάκι, και το οποίο με δεδομένη των καιρικών συνθήκων μπορεί να ξαναγίνει. Δεν είναι ότι έγινε μια φορά, μπορεί να ξαναγίνει. Έγιναν ζημιές σε σκάφη, σε δεμένες βάρκες κλπ. Γίνανε ζημιές και σε δεμένα σκάφη, βούλιαξε και μια μικρή βάρκα, και γενικά δημιουργήθηκε μια πάρα πολύ επισφαλή κατάσταση, η οποία αν συνέχιζε ο ίδιος καιρός και την επόμενη μέρα είχε μεγαλύτερη ένταση, θα είχαμε και τρομακτικά μεγαλύτερα και δυσανάλογα αποτελέσματα. Ένα σκάφος ιδιαίτερης αξίας ακριβώς. Έσπασαν τα ρεμέτζα του, μπήκε ο άνθρωπος μέσα με τη θαλασσοταραχή, ο οποίος προερχόταν από μια σοβαρή επέμβαση, και πολύ φοβηθήκαμε, μην είχαμε τίποτα σοβαρά προβλήματα άλλα, τα οποία κάναν κεφαλικό, κάναν έφραγα και είχαμε άλλες περιπέτειες και τα μια. Τέλος πάντων, το βοηθήσαμε, είχαμε αίσιο τέλος. Αλλά αυτή η κατάσταση ήταν ένα προμήνυμα το τι θα συμβεί στην πορεία. Τα μέλη του Αλλιευτικού Συλλόγου Αγριάς είχαν προβλέψει όσα έγιναν προχθές στο λιμανάκι τους, όταν οι μπουλντόζες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ξύλωσαν τον αντιβραχίωνα τον περασμένο Μάιο, καθώς είχε εκδοθεί πρωτόκολλο κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής. Η κατασκευή όταν έγινε ήταν μέσα σε νομότυπα πλαίσια, να μην πω νόμιμη, όταν έγινε εκείνη την εποχή. Αυτό με πολύ λιγότερα χρήματα και με πολύ λιγότερο κόπο θα μπορούσε να νομιμοποιηθεί παρά να καταστραφεί και να γκρεμιστεί. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει αυτοί που μας κυβερνάνε, αυτοί που παίρνουν τη στίκη στα χέρια μου, να είναι πιο προσεκτικοί, να προσέχουν τα έργα που είναι προς όφελος και όχι τα γκρεμίζουμε επειδή υπάρχει μια ευθερεσία. Οι αλλοί της Αγριάς δεν εγκαταλείπουν πάντως την προσπάθεια για την κατασκευή νέου αντιβραχίωνα στην είσοδο του Αλλιευτικού Καταφυγίου, προκειμένου να προστατεύονται τα σκάφη τους από τους νοτιοδυτικούς ανέμους. Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή ευνοεί και ο νόμος, είμαστε σε διαδικασία να βρούμε φορέα. Θα λέγεται Δήμος, θα λέγεται Περιφέρεια, ώστε και να νομιμοποιηθούν ή μάλλον να αδειοδοτηθούν οι ήδη υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις και να προχωρήσουμε στην κατασκευή του επώνυμου μόλου, ο οποίος δεν είναι και ιδιαίτερα κοστοβόρος. Πόσοι είστε που έχετε τα σκάφη σας στο λιμανάκι της Αγριάς? Εκεί είμαστε γύρω στα 50 άτομα και έχουμε υπολογίσει ότι όλη η αξία μέσα των σκαφών είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ.